Προς Γαλάτες, κεφάλαιο 3, και θα διαβάσουμε τους στίχους 10 με 14. Ο Παύλος γράφει: «Επειδή όσοι είναι από τα έργα του νόμου είναι κάτω από κατάρα, επειδή είναι γραμμένο, επικατάρατος κάθε ένας που δεν εμένει σε όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου, ώστε να τα πράξει. Ότι διαμέσου του νόμου δεν δικαιώνεται κανένας ενώπιον του Θεού είναι φανερό, επειδή ο δίκαιος διαμέσου της πίστης θα ζήσει. Και ο νόμος δεν στηρίζεται στην πίστη, αλλά ο άνθρωπος που τα πράττει αυτά θα ζήσει διαμέσου αυτών. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας. Επειδή είναι γραμμένο, επικατάρατος κάθε ένας που κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ, διαμέσου του Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του Πνεύματος διαμέσου της πίστης». Το κείμενο μας σήμερα μιλάει για μια κατάρα. Και αν θυμάστε πίσω στο κεφάλαιο 1, ο Παύλος ξεκίνησε την επιστολή του μιλώντας για μια κατάρα, επειδή υπήρχαν κάποια άτομα στις εκκλησίες στη Γαλατία, τα οποία δίδασκαν ψευδοδιδασκαλία. Και ο Παύλος είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι καταραμένοι από το Θεό για αυτά που δίδασκαν και πίστευαν. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που δίδασκαν αυτή την ψευδοδιδασκαλία στη Γαλατία δεν ήταν γνωστικιστές που είχαν έρθει από την Ανατολή, δεν ήταν μουσουλμάνοι από την Αραβία, καλά, οι μουσουλμάνοι εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν, δεν ήταν φιλόσοφοι από την Αθήνα, ήταν Ιουδαίοι χριστιανοί, με μικρό χ, το πιο πιθανό από την Ιερουσαλήμ. Και αυτό που είναι σοκαριστικό στην επιστολή προς τους Γαλάτες είναι ότι ο Απόστολος Παύλος καταράσεται όχι τους γνωστικιστές, όχι τους αθεϊστές, όχι όλες αυτές τις άλλες θρησκείες που δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό, αλλά ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, αλλά διδάσκουν διαφορετικό Ευαγγέλιο. Τι δίδασκαν λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι χριστιανοί? Τι δίδασκαν αυτοί οι άνθρωποι που τους αποκαλούμε Ιουδαίζοντες? Έλεγαν για να γίνεις αποδεκτός από το Θεό πρέπει να γίνεις Ιουδαίος, πρέπει να κάνεις περιτομή. Έλεγαν η αρχή πάνω στην οποία θα σε δεχτεί ο Θεός είναι το αν θα ακολουθάς τον νόμο. Και ο Παύλος είπε ότι αυτή η διδασκαλία μειώνει τη χάρη του Θεού και βασικά ακυρώνει το Σταυρό του Χριστού. Είπε στο τέλος του κεφαλαίου 2 ότι αν το πιστεύεις αυτό το πράγμα, αν νομίζεις ότι μπορείς να γίνεις δίκαιος από κάποιο έργο που κάνεις, γιατί να πεθάνει ο Χριστός στο Σταυρό? Ο θάνατος του Χριστού επάνω στο Σταυρό θα ήταν μάταιος, αν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα, οι Ιουδαίζοντες πέφτουν στην ίδια κατηγορία με πολλές άλλες και καλά χριστιανικές θρησκείες, που σου δίνουν μια μεγάλη λίστα πραγμάτων που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να σωθείς, αλλά ο Παύλος μας λέει ότι η μόνη μας ελπίδα είναι ο Χριστός και η πίστη μας μόνο σε Αυτόν και όχι τα έργα μας και τα κατορθώματά μας. Τώρα, θα προσέξετε στο στίχο 10, η πρώτη λέξη είναι «επειδή». Οπότε εδώ πέρα έχουμε τη συνέχεια αυτών που έχουμε δει τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Οπότε να σας υπενθυμίσω στα γρήγορα τι είδαμε στους προηγούμενους 9 στίχους. Στους πρώτους 5 στίχους του κεφαλαίου 3, ο Παύλος επιτιμά τους Γαλάτες και μόνο που σκέφτονται να πάνε να κάνουν περιτομή για τη σωτηρία τους και τους ρωτάει πώς λάβατε το Άγιο Πνεύμα. Πώς σωθήκατε, από τα έργα του νόμου ή από την πίστη? Και ξεκάθαρα ήταν από την πίστη. Και την προηγούμενη εβδομάδα, στους στίχους 6 με 9, είδαμε που ο Παύλος τους είπε ότι ο Αβραάμ δικαιώθηκε διαμέσου της πίστης και έτσι δικαιώνεστε κι εσείς. Όλοι δικαιωνόμαστε μέσω της πίστης. Και είπε στο στίχο 9, αυτοί που είναι από την πίστη, προσέξτε αυτή τη φράση, αυτοί που είναι από την πίστη ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Οπότε στο στίχο 9 έχουμε αυτούς που είναι από την πίστη που λαμβάνουν μια ευλογία. Την ίδια ευλογία που έλαβε και ο Αβραάμ. Και τώρα στο στίχο 10 βλέπουμε το αντίθετο, μιλώντας για αυτούς που είναι από τα έργα που λαμβάνουν μια κατάρα. Αυτή είναι η αντίθεση. Αυτοί που είναι από την πίστη, δηλαδή αυτοί που απλά και μόνο βάζουν την πίστη τους στο Θεό για τη σωτηρία τους, αυτοί ευλογούνται. Αλλά αυτοί που είναι από τα έργα, αυτοί που ελπίζουν στα δικά τους έργα για να σωθούν, αυτοί καταράσονται. Κοιτάξτε το στίχο 10. Λέει, επειδή όσοι είναι από τα έργα του νόμου,
είναι κάτω από κατάρα. Επειδή είναι γραμμένο. Επικατάρατος κάθε ένας που δεν εμένει σε όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου ώστε να τα πράξει. Ο Παύλος λέει όποιος ελπίζει στον νόμο για να σωθεί είναι επικατάρατος και φέρνει απόδειξη από την Παλαιά Διαθήκη. Σαν καλός χριστιανός λέει να δούμε τι λέει η Γραφή πάνω σε αυτό το θέμα. Και κάνει αναφορά στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 27. Δευτερονόμιο 27 στίχος 26. Το Δευτερονόμιο 27 είναι πολύ ενδιαφέρον κείμενο, όπου πριν οι Ισραηλίτες μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας, ο Θεός τους λέει, όταν μπείτε, ακούστε τι θα κάνετε. Θα πάτε σε αυτή την περιοχή όπου υπάρχουν δύο βουνά, το Γαριζίν και το Εβάλ. Και εγώ προσωπικά δεν έχω πάει εκεί πέρα, αλλά μπήκα στο ίντερνετ και μπήκα στο Google Earth και αυτά τα βουνά έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα. Έχεις δύο βουνά, το ένα απέναντι από το άλλο, και είναι σχεδόν σαν δύο αμφιθέατρα. Και ο Θεός τους είπε, ακούστε τι θα κάνετε. Οι έξι φυλές θα ανέβετε στο ένα βουνό και άλλες έξι φυλές θα πάτε στο άλλο το βουνό. Και οι Λεβίτες θα ανακηρύξουν ευλογίες και κατάρες. Και ο λαός, η μία πλευρά, θα πρέπει να φωνάζει στην άλλη πλευρά, αμήν. Τώρα κάτι που είναι παράξενο είναι στο Δευτερονόμιο 27, δεν διαβάζουμε τελικά καμία ευλογία, διαβάζουμε μόνο τις κατάρες. Αλλά αυτές οι κατάρες ήταν κάπως ως εξής. Οι Λεβίτες θα έλεγαν «Επικατάρατος, όποιος φτιάξει είδωλο». Και ο λαός έπρεπε να πει «Αμήν». «Επικατάρατος, όποιος κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του». Και ο λαός θα έλεγε «Αμήν». «Επικατάρατος, όποιος δωροδοκείται». Και ο λαός έλεγε «Αμήν». Και η τελευταία κατάρα σε αυτή τη λίστα έλεγε «Επικατάρατος, όποιος δεν ακολουθάει όλο τον νόμο». Και ο λαός είπε «Αμήν». Και λες, κάτσε μισό λεπτό. Περίμενε λίγο. Καλά δεν είπαν αυτοί περίμενε λίγο, εγώ το λέω περίμενε λίγο. Δεν γίνεται να εννοεί επικατάρατος αυτός που δεν κάνει όλα όσα λέει ο νόμος. Αποκλείεται. Αφού ποιος ακολουθάει τον νόμο τέλεια. Αποκλείεται να λέει έτσι. Για να σιγουρευτούμε, ας κοιτάξουμε ξανά το στίχο 10. Κοιτάξτε την αναφορά που κάνει στο Δευτερονόμιο 27. Και ας ξεκινήσουμε να διαβάζουμε από το τέλος του στίχου. Λέει ότι πρέπει να πράξουμε αυτά που είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου. Οπότε εντάξει, πρέπει να τα πράξουμε. Αλλά πόσα από τα πράγματα στο βιβλίο του νόμου πρέπει να πράξω? Όλα τα γραμμένα. Όλα τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο του νόμου. Δηλαδή δεν μπορώ απλά να διαλέξω τους νόμους που θέλω να υπακούω. Όχι, λέει ότι πρέπει να πράξεις όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου. Εντάξει. Για πόσο καιρό πρέπει να υπακούω τα πάντα μες στον νόμο? Λέει επικατάρατος όποιος δεν μένει σταθερά να κάνει όλα όσα είναι γραμμένα. Αλλιώς είσαι επικατάρατος. Όντως έτσι λέει. Ο νόμος απαιτεί υπακοή. Γνωρίζετε καμία κυβέρνηση που να λέει εντάξει, άμα δεν θέλετε να ακολουθάτε τους νόμους δεν τρέχει τίποτα. Τώρα μπορεί να υπάρχουν ανθρώπινες κυβερνήσεις οι οποίες δεν επιβάλλουν τους νόμους που έχουν. Αλλά ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι τέλειος, ο Θεός βλέπει τα πάντα και ο Θεός επιβάλλει τον νόμο. Οπότε ο Παύλος λέει, κοιτάξτε, ο νόμος του Θεού λέει ότι πρέπει να τηρείτε τα πάντα. Αλλιώς είστε επικατάρατοι. Για πείτε μου γαλάτες, είστε σίγουροι ότι θέλετε να εγκαταλείψετε το Ευαγγέλιο για αυτό το πράγμα? Ο νόμος δεν λέει εντάξει να ακολουθάτε όποιους κανόνες θέλετε. Αν πηγαίνατε και ληστεύατε μια τράπεζα, ή ας πάρουμε κάτι πιο μικρό, αν πηγαίνατε και ληστεύατε ένα περίπτερο και έρχεται η αστυνομία και σας συλλαμβάνει, δεν μπορείτε να πείτε εντάξει δεν σκότωσα κανέναν. Και δεν χρειάζεται να παραβιάσεις κάθε νόμο για να τιμωρηθείς. Αν παραβιάσεις ένα, έχεις παραβιάσει τον νόμο. Ακούστε αυτά τα λόγια από τον Ιάκωβο κεφάλαιο 2, στίχοι 10 και 11. Ο Ιάκωβος λέει, όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα σημείο. Και εδώ πέρα μιλάει θεωρητικά, έτσι, επειδή δεν έχουμε φταίξει μόνο σε ένα σημείο, έχουμε αμαρτήσει πολλές φορές. Αλλά λέει, όποιος φυλάξει ολόκληρο τον νόμο, αλλά φταίξει σε ένα σημείο, έγινε ένοχο σε όλα. Επειδή αυτός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά, αν δεν μιχεύσεις, όμως φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου.
Είναι πολύ απλό. Ένα παράδειγμα που έχω φέρει αρκετές φορές είναι ότι ο νόμος είναι σαν αλυσίδα. Προπαρτίζεται από πολλές εντολές. Και φανταστείτε ότι κρέμεστε από αυτή την αλυσίδα. Δεν χρειάζεται να σπάσετε κάθε κρίκο πάνω σε αυτή την αλυσίδα για να πέσετε. Άμα σπάσετε έναν, πέφτετε. Το θέμα δεν είναι αν έχουμε παραβιάσει κάθε εντολή. Το θέμα είναι ότι αν παραβιάσουμε μία εντολή, έχουμε παραβιάσει τον νόμο. Και αν έχουμε παραβιάσει έστω μία εντολή του Θεού, τότε πρέπει να τιμωρηθούμε. Εάν θέλετε να σωθείτε διαμέσου του νόμου, ο Παύλος λέει, αν θέλετε να σωθείτε διαμέσου του νόμου, πρέπει να τον τηρείτε ολόκληρο συνέχεια. Ο νόμος απαιτεί τελειότητα. Και αφού κανένας δεν το έχει κάνει αυτό, το συμπέρασμα του Παύλου είναι ότι όποιος προσπαθεί να σωθεί διαμέσου του νόμου, αυτός ο άνθρωπος είναι επικατάρατος. Η κατάρα του νόμου έρχεται πάνω του. Επειδή όλοι έχουν παραβιάσει τον νόμο. Και αυτό όλοι είναι κάτω από αυτή την κατάρα. Και όλοι μας αμαρτάνουμε πολλές φορές. Το ξέρω ότι από τότε που γίναμε χριστιανοί, το Άγιο Πνεύμα αρχίζει και μας καθαρίζει, αλλά σε ολόκληρη μας τη ζωή αμαρτάνουμε συνέχεια με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας, με το νου μας, με τα κίνητρά μας. Στον Εκκλησιαστή κεφάλαιο 7 λέει: «Δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επάνω στη γη που να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει». Αν διαβάσετε τι λέει προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3, ο Παύλος φέρνει ένα τεράστιο αριθμό εδαφίων, το ένα μετά το άλλο, κάνοντας αναφορά σε αυτά που λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και λέει: «Κανένας δεν είναι καλός, κανένας δεν είναι δίκαιος. Όλοι έχουν παραστρατήσει. Κανένας δεν αναζητάει το Θεό, κανένας δεν είναι δίκαιος, όχι ούτε ένας». Και φτάνει στο αποκορύφωμα προς Ρωμαίους 3, στίχο 23, που λέει ότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Η Γραφή λέει ότι όλοι έχουν αμαρτήσει, όλοι είναι αμαρτωλοί. Και αν δεν σας αρέσει αυτά που λέει η Γραφή, κοιτάξτε τον κόσμο γύρω σας. Κοιτάξτε την ιστορία. Κοιτάξτε τη βία που υπάρχει στον κόσμο. Οι άνθρωποι που μισούν τον πλησίον τους. Κοιτάξτε τι γίνεται στις οικογένειες. Κοιτάξτε τι γίνεται στις εκκλησίες. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Αν και έχω γνωρίσει κανένα δυο ανθρώπους που λένε: «Α, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα κακό». Αλλά αν είστε ειλικρινείς, κοιτάξτε τον εαυτό σας. Έχετε πει ποτέ ψέματα? Λέτε ψέματα? Έλα τώρα, Νίκο. Όλοι λένε ψέματα. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Η Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και ο Σατανάς είναι ο πατέρας των ψεμάτων. Οπότε αν λέτε ψέματα, παίρνετε τη μεριά του Σατανά και όχι του Χριστού. Έχετε κλέψει ποτέ τίποτα? Εντάξει, τώρα μπορεί όταν ήμουν μικρός να είχα πάρει κάτι, δεν έχει σημασία. Έχετε πάρει ποτέ το όνομα του Κυρίου μάταια? Έχετε πει ποτέ κάτι για το Θεό που δεν έπρεπε να πείτε? Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και ο Παύλος λέει: «Κοιτάξτε, αν ελπίζετε στον νόμο για να σωθείτε, είστε κάτω από κατάρα, επειδή τον έχετε παραβιάσει. Είναι αδύνατο να σωθείς διαμέσου του νόμου. Ακόμη και αν προσπαθούσατε να ξεκινήσετε τώρα, το οποίο δεν γίνεται επειδή έχετε παραβιάσει τον νόμο πολλές φορές, οπότε αυτό το πλοίο έχει σαλπάρει. Αλλά αν γινόταν να ξεκινήσετε από την αρχή, λέτε να μπορείτε να βγάλετε μία μέρα, χωρίς ούτε μία κάθαρτη σκέψη, χωρίς να πείτε μία λέξη που δεν έπρεπε να πείτε?» Ο Ιησούς είπε ότι κάθε αργός λόγος θα κριθεί. Ο νόμος δεν μπορεί να σε σώσει. Ο νόμος φέρνει κατάρα. Τώρα, μια γρήγορη υποσημείωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο νόμος είναι κακός, εντάξει? Όποτε λέω ότι ο νόμος δεν μπορεί να σε σώσει, ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι κακολογώ τον νόμο. Όχι. Ο νόμος είναι καλός και άγιος. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που δεν ακολουθάνε τον νόμο. Τώρα, αφού όσοι ελπίζουν στον νόμο είναι επικατάρατοι και ο νόμος δεν μπορεί να μας σώσει, πώς θα σωθούμε? Αυτό θα γίνει διαμέσου της πίστης στον Χριστό. Κοιτάξτε στο στίχο 11. 11 και 12. Ότι διαμέσου του νόμου δεν δικαιώνεται κανένας ενώπιον του Θεού είναι φανερό, επειδή ο δίκαιος διαμέσου της πίστης θα ζήσει. Και ο νόμος δεν στηρίζεται στην πίστη, αλλά ο άνθρωπος που τα πράττει αυτά θα ζήσει διαμέσου αυτών. Πρώτον, αυτό που μας λέει εδώ πέρα ο Παύλος στο στίχο 11 κάνει αναφορά στον Αβακούμ, Αβακούμ κεφάλαιο 2. Στο κείμενο της προφητείας στο Αβακούμ, που είναι τρομερό βιβλίο, πρέπει να το διαβάσετε, ο Αβακούμ μιλάει για τους Βαβυλώνιους, οι οποίοι έρχονται για να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ, και μας λέει πως οι Βαβυλώνιοι αγαπούσαν τη δύναμή τους και νόμιζαν ότι ήταν τρομεροί επειδή κατακτούσαν τον κόσμο και έλπιζαν στη δική τους δύναμη και αυτάρκεια,
Και ο Αβακούμ είπε: «Δεν πρόκειται έτσι οι άνθρωποι να γίνουν αποδεκτοί στο Θεό, ελπίζοντας τον εαυτό τους. Αλλά αυτοί που έχουν πίστη θα ζήσουν. Οι δίκαιοι θα ζήσουν διαμέσου της πίστης, όχι ελπίζοντας τον εαυτό τους, αλλά ελπίζοντας τον Θεό». Αυτός ο στίχος από τον Αβακούμ κεφάλαιο 2. «Ο δίκαιος θα ζήσει διαμέσου της πίστης» ήταν από τους αγαπημένους στίχους του Μαρτίνου Λούθυρου. Ίσως και ο αγαπημένος του στίχος. Αν διαβάσετε την ιστορία του Μαρτίνου Λούθυρου, που λέει ότι... Γνωρίζετε ότι ο Λούθυρος αρχικά ήταν ρωμακαθολικός μοναχός και προσπάθησε να γίνει ο καλύτερος χριστιανός και προσπάθησε να ακολουθήσει τον νόμο όσο περισσότερο μπορούσε. Εργαζόταν, ο άνθρωπος χτυπούσε τον εαυτό του, πήγαινε στην εξομολόγηση κάθε μέρα. Μια φορά ήταν στην εξομολόγηση για 6 ώρες. Και ο κόσμος του έλεγε: «Μαρτίνε, ηρέμησε λίγο. Εντάξει, χαλάρωσε, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, είσαι αμαρτωλός, αλλά όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Χαλάρωσε». Αλλά δεν μπορούσε να χαλαρώσει. Να σας πω κάτι για τον Μαρτίνο Λούθυρο. Πριν γίνει μοναχός, σπούδαζε να γίνει δικηγόρος. Και ήταν από τα μεγαλύτερα μυαλά στην Ευρώπη. Ο κόσμος γνώριζε τον Λούθυρο πριν γίνει μοναχός. Και ο πατέρας του δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος όταν εγκατέλειψε την νομική σχολή για να γίνει μοναχός. Τέλος πάντων. Αλλά ο Λούθυρος καταλάβαινε τον νόμο. Και είπε: «Δεν γίνεται απλά να λέμε δεν πειράζει. Ο νόμος μας καταδικάζει. Έχω προσπαθήσει να τον υπακούσω, αλλά ό,τι και να κάνω, όσο και να προσπαθώ, παραμένω αμαρτωλός». Μια μέρα κάποιος ήρθε και ρώτησε τον Λούθυρο, επειδή τον είδε αναστατωμένο, και του λέει: «Μάρτιν, αγαπάς το Θεό?» Και είπε: «Ξέρεις κάτι, μερικές φορές μισώ το Θεό. Μερικές φορές μισώ το Θεό, επειδή τα κριτήρια του είναι τόσο υψηλά που δεν μπορώ να τα φτάσω και θα πεθάνω και θα πάω στην κόλαση». Αλλά ο Λούθυρος μελετούσε τις γραφές και είδε προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1 που έλεγε ότι ο δίκαιος θα ζήσει για μέσω της πίστης. Με αυτή την οδό θα φτάσει στη ζωή, για μέσω της πίστης. Και είπε: «Όταν το είδα αυτό, ήταν λες και είχα αναγεννηθεί, σαν να είχα περάσει τις πύλες του παραδείσου». Οπότε ο Παύλος μας λέει ότι ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, στον Αβακούμ, λέει ότι ο δίκαιος θα ζήσει για μέσω της πίστης. Και μετά λέει στο στίχο 12 ότι ο νόμος δεν στηρίζεται στην πίστη. Είναι λίγο παράξενη η δήλωση ότι ο νόμος δεν στηρίζεται στην πίστη. Αλλά ο άνθρωπος που τα πράττει αυτά θα ζήσει διαμέσω αυτών. Όταν λέει ότι ο νόμος δεν είναι από την πίστη, αυτό που εννοεί είναι ότι ο νόμος έχει μια εντελώς διαφορετική έννοια από την πίστη. Ο νόμος δεν λειτουργεί με βάση την πίστη, λειτουργεί με την πράξη. Πράξτε, κάντε αυτά τα έργα. Αυτό επιβάλλει ο νόμος. Και κάνει αναφορά στο Λεβιτικό κεφάλαιο 18, όπου λέει ότι ο άνθρωπος που τα πράττει αυτά θα ζήσει διαμέσω αυτών. Να σας διαβάσω λίγο περισσότερο τι λέει εκεί πέρα στο Λεβιτικό κεφάλαιο 18, για να καταλάβετε τι γίνεται. Εδώ πέρα ο Θεός έχει δώσει ένα σωρό νόμους, αφού είναι το Λεβιτικό, και λέει: «Θα κάνετε τις κρίσεις μου και θα τηρείτε τα προστάγματά μου για να περπατάτε σε αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα τηρείτε λοιπόν τα προστάγματά μου και τις κρίσεις μου, τα οποία όταν ο άνθρωπος τα πράξει, θα ζήσει διαμέσω αυτών». Εντάξει, ο νόμος λέει: «Τηρείτε τον νόμο και θα ζήσετε». Ωραία. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν το τηρεί. Ακούστε, θεωρητικά, στη θεωρία, αν τηρούσατε όλο τον νόμο, θα ζούσατε. Αλλά κανένας δεν το κάνει. Και αυτό, αν θέλουμε να σωθούμε από τον νόμο, είμαστε επικατάρατοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Παύλος λέει: «Πώς θέλετε να σωθείτε, διάμεσο της πίστης ή διάμεσο των έργων? Δηλαδή, αν θέλετε διάμεσο των έργων, δεν πρόκειται να τα καταφέρετε». Κοιτάξτε το στίχο 13. «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας, επειδή είναι γραμμένο: επικατάρατος κάθε ένας που κρεμιέται πάνω σε ξύλο». Ο Παύλος επιστρέφει στο θέμα της κατάρας, σαν να ήρθε κατευθείαν από το στίχο 10, λέγοντας πως ο νόμος φέρνει κατάρα. Και αν είμαστε επικατάρατοι επειδή έχουμε παραβιάσει τον νόμο, η μόνη μας ελπίδα είναι να αφαιρεθεί αυτή η κατάρα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Αυτό γίνεται για μέσα του Χριστού πάνω στο σταυρό. Λέει: «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου». Μας εξαγόρασε, πλήρωσε μια τιμή. Α Κορινθίους κεφάλαιο 6, αγοραστήκατε με τιμή.
στο Α Πέτρου κεφάλαιο 1, λέει «Δεν λυτρωθήκατε, δεν εξαγοραστήκατε από τη μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, με ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού». Ο Παύλος λέει ότι ο Χριστός μας έχει σώσει από αυτή την κατάρα. Πώς? Καθώς έγινε κατάρα για χάρη μας. Και κάνει αναφορά στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 21. Προσέξατε ότι σε κάθε στίχο έχει αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ αναφέρεται στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 21, όπου λέει «Επικατάλατος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο». Και εφαρμόζει αυτό το στίχο στον Ιησού. Αν πάτε στο Δευτερονόμιο 21, το κείμενο μιλάει για την εκτέλεση ενός εγκληματία. Όταν αυτός ο εγκληματίας εκτελεστεί, κρεμάγανε το σώμα του πάνω σε ένα ξύλο. Για μερικές ώρες μόνο, μέχρι το τέλος της ημέρας. Αλλά κρεμάγανε το σώμα του, για να φαίνεται, δημόσια. Για να δείξουν ότι η κατάρα του Θεού ήταν πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό είχε εκτελεστεί. Τώρα ο Παύλος λέει ότι ο Ιησούς έγινε κατάρα για χάρη μας. Όπως λέει και η Γραφή, επικατάρατος, όποιος κρεμάται σε ξύλο. Τώρα, κάτι που θέλω να καταλάβετε είναι ότι αυτός ο στίχος από το Δευτερονόμιο 21, καταραμένος αυτός που κρεμάται στο ξύλο, είναι ένας βασικός λόγος, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που εδώ και 2.000 χρόνια οι Ιουδαίοι λένε ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Μεσσίας εξαιτίας αυτού του στίχου. Επειδή λένε δεν γίνεται ο Μεσσίας να είναι επικατάρατος. Ο Ιησούς κρεμάστηκε σε ξύλο. Οι εγκληματίες κρεμιούνται σε ξύλο. Οπότε αφού είναι ξεκάθαρο ότι το να κρεμιάσεις σε ξύλο σημαίνει ότι είσαι επικατάρατος από το Θεό, ο Ιησούς δεν γίνεται να είναι ο Μεσσίας, αφού ο Μεσσίας δεν θα είναι καταραμένος από το Θεό. Κι όμως, κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι οι Απόστολοι δεν το αγνοούν αυτό το θέμα. Δεν προσπαθούν να το κρύψουν. Δεν λένε ας ξεχάσουμε τι λέει στο Δευτερονόμιο 21. Αλλά ήδη το τονίζουν συνέχεια. Ο Παύλος εδώ πέρα μας λέει ναι. Ο Ιησούς έγινε κατάρα για μας. Όπως λέει, επικατάρατος όποιος κρεμέται πάνω σε ξύλο. Στις Πράξεις κεφάλαιο 5, όταν συλλαμβάνουν τους Αποστόλους και τους πάνε μπροστά στο συνέδριο, ο Πέτρος λέει στον Άννα και στον Καϊάφα και σε όλους αυτούς τους απατεώνες που σκοτώσαν τον Ιησού, τους λέει εσείς σκότωσατε τον Ιησού, εσείς τον κρεμάσατε πάνω στο ξύλο. Γιατί χρησιμοποιείς αυτές τις λέξεις? Επειδή προσπαθεί να μας υπενθυμίσει το Δευτερονόμιο 21. Ακούστε τι είπε ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο 2. Λέει αυτός ο ίδιος βάσταξε τις αμαρτίες μας το ίδιο το σώμα επάνω στο ξύλο. Και λες δεν γίνεται να σημαίνει αυτό που νομίζω ότι σημαίνει. Δεν γίνεται να λένε ότι ο Μεσσίας ήταν επικατάρατος. Ακούστε. Θυμάστε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε για τον Αβραάμ. Όπου η Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ λογαριάστηκε ως δίκαιος. Και κάναμε την ερώτηση, ο Αβραάμ ήταν δίκαιος από μόνος του? Όχι, αλλά λογαριάστηκε για μέσω της πίστης. Θεωρήθηκε και αντιμετωπίστηκε ως δίκαιος. Τώρα γίνεται αντίθετο. Ο Ιησούς ήταν δίκαιος. Ο Ιησούς ήταν Άγιος. Αλλά για χάρη μας, αυτός λογαριάστηκε, αυτός θεωρήθηκε, αυτός αντιμετωπίστηκε ως εγκληματίας, ως αμαρτωλός και τιμωρήθηκε στη θέση μας. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα μιλάει στο Β' Κορινθίους 5:21. Όταν λέει ότι ο Θεός πήρε αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία και τον έκανε αμαρτία για χάρη μας. Για να γίνουμε εμείς διαμέσου αυτού δικαιοσύνη του Θεού. Διαμέσου της πίστης γίνεται μια ανταλλαγή. Ακούστε τι γίνεται πάνω στο Σταυρό. Ο Θεός αντιμετωπίζει τον Ιησού λες και είχε ζήσει τη δική μου ζωή. Και τιμωρεί αυτόν αντί για μένα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο Θεός μετά γυρνάει και αντιμετωπίζει εμένα, λες και είχα ζήσει εγώ τη ζωή του Χριστού. Οι ευλογίες που αξίζει μόνο ο Χριστός έρχεται σε μένα. Και η κατάρα που αξίζω επειδή παραβίασα τον νόμο, πηγαίνει στον Ιησού, στη θέση μου. Λέει ότι ο Ιησούς έγινε κατάρα για χάρη μας. Δεν λέει καν ότι έπεσε η κατάρα πάνω του, λέει ότι έγινε κατάρα για μας. Είναι όπως το γεγονός ότι ο Θεός μας αγαπάει και λέμε ο Θεός είναι αγάπη. Ο Ιησούς ταυτίστηκε τόσο πολύ με αυτή την κατάρα που λέει ότι ο ίδιος έγινε κατάρα για μας. Ο Ιησούς βάσταξε τις αμαρτίες του λαού του. Ο Παύλος που ήταν βλάσφημος και διώκτης της Εκκλησίας, ο Ιησούς τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ο Πέτρος που αρνήθηκε τον Ιησού,
Ο Ιησούς τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ο Δαβίδ που ήταν μοιχός και δολοφόνος. Ο Ιησούς τιμωρήθηκε για αυτά τα πράγματα. Και για τις δικές μας αμαρτίες. Ο Ιησούς τιμωρήθηκε για αυτές. Υπάρχει λόγος που όταν ο Ιησούς ήταν πάνω στο σταυρό, τα πάντα σκοτίνιασαν. Και λέει: Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Επειδή η κατάρα ήταν πάνω σε αυτόν. Δεν άξιζε την κατάρα. Δεν είχε κάνει καμία αμαρτία. Αυτός ήταν απολύτως δίκαιος και άγιος. Αλλά η κατάρα που αξίζαμε εμείς έπεσε σε αυτόν. Καθώς πέθανε στη θέση μας. Και η δικιά του δικαιοσύνη γίνεται δικιά μας. Και λογαριαζόμαστε ως δίκαιοι. Διαμέσω της πίστης. Τέλος στίχος 14. Λέει: Όλα αυτά έγιναν ώστε να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ διαμέσω του Ιησού Χριστού. Ώστε να λάβουμε την υπόσχεση του πνεύματος διαμέσω της πίστης. Εδώ πέρα ο Παύλος συνοψίζει όλα όσα έχουμε δει στο κεφάλαιο 3. Ο Παύλος ήδη έχει μιλήσει για την ευλογία που έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ και είπε πως αυτή δίνεται σε όλους που έχουν την πίστη του Αβραάμ, όχι μόνο στους Ιουδαίους αλλά και τους Εθνικούς, όπως οι Γαλάτες, όπως και εμάς. Είχε επίσης μιλήσει για το Άγιο Πνεύμα στους πρώτους στίχους του κεφαλαίου, που λέει ότι το Άγιο Πνεύμα δίνεται σε αυτούς που έχουν πίστη. Και τα δένει όλα αυτά μαζί στο στίχο 14, λέγοντας όλες αυτές οι ευλογίες. Οι ευλογίες που έρχονται σε αυτούς που έχουν την πίστη του Αβραάμ, δικαίωση, συγχώρεση αμαρτιών, το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά δίνονται σε αυτούς που έχουν πίστη. Όχι σε αυτούς που βασίζονται στα έργα του νόμου. Δεν σου δίνονται αυτές οι ευλογίες λόγω της σχέσης σου με το έθνος του Ισραήλ, αλλά λόγω της σχέσης σου με τον Χριστό. Είναι μόνο διαμέσω της πίστης. Διαμέσω της πίστης στον Χριστό που έχουμε αυτές τις ευλογίες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.